Το τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά του Παρισιού θα πρέπει να προβληματίσει όλους. Από πλευράς λήψης μέτρων, διαμήνυσε ο Υπουργός Εσωτερικών Σοκράτης Χάσικος, υποδεικνύοντας ότι πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση μπροστά στα φαινόμενα τρομοκρατίας. Στην Κύπρο λαμβάνονται όλα τα μέτρα, με την έννοια ότι οι υπηρεσίες του κράτους συνεργάζονται μεταξύ τους, είτε αυτές είναι αστυνομία, δυνάμεις ασφαλείας, Υπουργείων Εξωτερικών, αλλά και Υπουργείων Εσωτερικών που έχουμε την ευθύνη σε σχέση με τους αλλοδαπούς, πρόσφυγες ή οικονομικούς μετανάστες. Ο αρμόδιος υπουργός διαβεβαίωσε παράλληλα πως λαμβάνονται όλα τα μέτρα έτσι ώστε όσοι εισέρχονται στη Δημοκρατία, είτε από τα λιμάνια, είτε από τα αεροδρόμια, είτε με τον τρόπο που έρχονται οι πρόσφυγες, καθώς και οι μετανάστες, είναι σε γνώση των αρχών ασφαλείας προκειμένου να νιώθει ασφαλής ο λαός, αλλά και να προσφέρουμε την φιλοξενία μας. Γίνονται οι έρευνες σε συνεργασία των υπηρεσιών Κύπρου αλλά και άλλων χωρών, έτσι ώστε αν υπάρχει κάποιος από αυτούς που είναι τρομοκράτης, να λάβουμε εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε να μην αφαιθεί και να αποτελεί δημόσιο κίνδυνο για η χώρα. Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση της Κομισιόν για παραχώρηση 3 δισεκατομμυρίων για το προσφυγικό στην Τουρκία με ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Να αναλογεί στην Κύπρο, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άλλη επιλογή από το να δώσει τα χρήματα στην Τουρκία. Από την άλλη, οι χώρες διέλευσης που είναι πέραν της Ελλάδας, της Ιταλίας, που έχουν τη μεγάλη πίεση κλπ., είναι και η Κύπρος, σε πολύ μικρούς αριθμούς. Να πω ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει δώσει στην Κύπρο. Έχουν πάρει ήδη 1 εκατομμύριο, που ήταν ουσιαστικά τα έξοδα της φιλοξενίας των προηγούμενων 300 που είχαμε στην Κύπρο.